Μια οικογενειακή τραγωδία συνέβη στην Ερέτρια της Εύβοιας. Οι γονείς ενός 23χρονου από την Αλβανία, με νοητική υστέρηση και αυτισμό, φαίνεται ότι τον άφησαν μέσα στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα Θοδωρή Παναγιωτίδη να καταλήξει. Ακριβώς, μια οικογενειακή τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Ερέτριας Εύβοιας. Ένας γονείς ενός 23χρονου από την Αλβανία που αντιμετώπιζε νευροψυχολογική διαταραχή, αυτισμό και νοητική στέρηση, τον εντόπισαν περίπου στις 12 το μεσημέρι μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας, το οποίο ήταν ξεκλείδωτο και σταθμένο έξω από το σπίτι του στην περιοχή της Ερέτριας. Φαίνεται πως ο 23χρονος είχε παραμείνει μέσα στο αυτοκίνητο για τουλάχιστον 3 ώρες από το πρωί, κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ζέστη, χωρίς να γίνει αντιληπτή η απουσία του από τους γονείς του. Όταν τελικά τον βρήκαν, τον εντόπισαν ανέστητο και τον μετέφεραν με ίδια μέσα στο κέντρο υγείας Αλιβερίου. Από εκεί, συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδος, όπου αργά χθες το βράδυ κατέληξε δυστυχώς ο άτυχος νεαρός. Οι γονείς του συνελήφθησαν από το αστυνομικό τμήμα της Ερέτριας για έκθεση σε βάρος του γιού τους.